Η ομάδα της εκπομπής, η Εύη Χαραγιαννάκη, βρέθηκε στο δάσος του Ρούβα, κατέγραψε όμορφες εικόνες, ρεπορτάζ, ένα οδηπορικό, όπως το λέμε και εμείς δημοσιογραφικά, ένα οκτάλεπτο βίντεο και βέβαια μιλούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ως βασικό στόχο, Εύη, την προστασία του περιβάλλοντος, την αγάπη για τη φύση και την ανάδειξή της. Ακριβώς. Πάμε να το παρακολουθήσουμε, κλείνουμε μέρος και επιστρέφουμε. Η Κρήτη είναι ένας προορισμός που καταφέρνει και συνδυάζει κυριολεκτικά βουνό με θάλασσα. Το νησί μας έχει διάφορες πτυχές και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων των επισκεπτών του. Υπάρχει τόσο η καλοκαιρινή του πλευρά με τις καταγάλανες θάλασσες, όσο και η πλευρά που αφορά στην άγρια ομορφιά της. Κατά πράσινα τοπία με απαράμιλο φυσικό κάλος, κρυμμένα καλά μέσα στα επιβλητικά βουνά του νησιού, θα καταφέρει κάποιος να συναντήσει αν κατευθυνθεί προς την ενδοχώρα της Κρήτης. 55 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, συναντάμε ένα μαγευτικό μέρος, το δάσος του Ρούβα. Η σπανιότητα του δάσους οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρίνοι δεν έχουν τη συνηθισμένη θαμνώδη μορφή και το γνωστό μέγεθος, αλλά απέκτησαν χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους που συναντάμε στη χώρα μας. Γνωστό ως το μεγαλύτερο πρινόδασος της Κρήτης, το δάσος του Ρούβα θα μαγέψει ακόμα και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Οι πηγές, τα δέντρα, τα σπάνια φυτά και λουλούδια που συναντάμε στη διαδρομή μας, τον καθιστούν έναν επίγειο παράδεισο. Το δάσος του Ρούβα είναι ένας από τους σπουδαιότερους πνεύμονες, όπως είπα, της Κρήτης και του νομού Ηρακλείου. Η έκτασή του είναι γύρω στα 31.000 τετράγματα. Για να επισκεφθεί κανείς αυτό το δάσος, ξεκινάει από τη Γέργερη, από τα 600 μέτρα υψόμετρο, ανεβαίνει σε ένα χώρο που λέγεται Σελιά, στα 1.200 μέτρα, και το δάσος βρίσκεται στα 550 μέτρα. Μετά μπορούμε να περπατήσουμε το φαράγγι του Ρούφα, η γάφαρη, το οποίο φτάνει στη λίμνη του Ζαρού, μέχρι τη λίμνη του Ζαρού. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί και ντόπιοι τουρίστες οι οποίοι κάνουν αυτά τα δρομολόγια. Θα μπορούσαμε να πούμε να απευθύνεται σε αρχάριους, προχωρημένους, σε οικογένειες. Είναι δύσκολη διαδρομή? Όχι, είναι πολύ βατό. Είναι πολύ εύκολο, γιατί στα σημεία τα οποία είναι δύσκολα έχουν φτιάξει τα ξύλινα γεφυράκια τεχνητά, δηλαδή υπάρχουν τεχνικά τα οποία βοηθάνε τον περιπατητή να το κατέβει πολύ εύκολα. Ένα ακόμη ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτού του εκπληκτικού οικοσυστήματος είναι η σπάνια χλωρίδα και πανίδα του. Σπουδαιότητα αυτού του δάσους την αναγνώρισε το πρόγραμμα Natura της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα έχει περιφράξει το περισσότερο κομμάτι του προκειμένου να διασώσει τα ενδυμικά φυτά. Ένα από τα πιο διάσημα ενδυμικά φυτά είναι το τσεφαλάνθυρα κουκουλάτα, είναι η λατινική της ονομασία, είναι η ενδυμική ορχιδέα, η οποία υπάρχει μόνο στο δάσος του Ρούβα και στο Κουστογέρακο Χανίων. Οι κλιματολογικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό το υψόμετρο και σε αυτό τον χώρο έχουν ευνοήσει την χλωρίδα και την πανίδα, αλλά όσο αφορά τη χλωρίδα υπάρχουν πάρα πολλά είδη ενδυμικής χλωρίδας. Ο πρίνος είναι το πιο γνωστό, το οποίο υπάρχει σε όλη την Κρήτη. Αλλά όπου υπάρχουν βελανιδίες, υπάρχουν σφεντάμια, υπάρχει ένα άλλο φυτό το οποίο ονομάζεται ανέγνωρο. Και το όνομά του μάλιστα το πήρε από όταν κάποιος φυτολόγος κατέγραφε την χλωρίδα, ρώτησε κάποιο βοσκό της περιοχής πώς λέγεται αυτό, λέει αυτός ανέγνωρο, λέει δεν γνωρίζω πώς λέγεται, δεν το γνωρίζανε, οπότε γράψανε ότι λέγεται ανέγνωρο. Υπάρχουν πτηνά, πάρα πολλά πτηνά, απέρδικες, τριγώνια, διάφορα φάσες, υπάρχουν ηγυπαετοί, οι οποίοι μάλιστα εδώ υπάρχει σε αυτό την θέση, μάλλον Σελιά, υπάρχει μια ταΐστρα μέσω ενός προγράμματος και παρατηρητήριο, ώστε να τους βοηθήσουν να βρίσκουν τροφή και να πολλαπλασιάζονται. Επίσης, αυτό που υπάρχει είναι ο φουρόγατος, είναι ένας είδος γάτου, τι να πω το έτσι, σαν μικρό λίγκας είναι, το οποίο βέβαια είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, τον βλέπουν κάποιοι άνθρωποι κάποιες περιόδους, αλλά είναι πολύ δύσκολο.
Το δάσος ιστορικά ήταν πηγή ζωής, μια είχε, η περιοχή ήταν, είχε μόνο πέτρες. Οπότε οι άνθρωποι ζούσαν εδώ και εξανάγκης βέβαια πολλές φορές, γιατί τους κυνηγούσαν οι κατακτητές. Αλλά βασικά στις καθημερινές τους σχολείες παρήγαγαν κάρβουνα από το δάσος, τα οποία τα έστελναν μετά με τα γαϊδουράκια κάτω στο χωριό και ζούσαν. Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, την περίοδο των κριτικών επαναστάσεων και ιδιαίτερα του 19ου αιώνα που έχουμε περισσότερες πληροφορίες, οι επαναστάτες έστελναν εδώ από όλη τη Μεσαρά, έστελναν στο δάσος μέσα τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, προκειμένου να τα σώσουν από τους κατακτητές. Πολλά τα ωφέλη για τον άνθρωπο η επαφή με τη φύση. Ωστόσο, σημαντικό είναι να σεβόμαστε το περιβάλλον, καθώς η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας και είναι η κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Το δάσος πρέπει να το προσέχουμε, το διατηρούμε καθαρό. Και αυτό και κάθε δάσος, αυτό το δάσος για να μην φτάσει στο σημείο, για να φτάσει να είναι σήμερα δάσος το 2023, έχουν κοπιάσει πάρα πολλοί άνθρωποι, εκτός της αρχαίας, δηλαδή δασαρχία, αστυνομία, πυροσβεστική κτλ. Αλλά και εμείς χωριαίοι και όλοι όσοι το αγαπάνε.